Το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η εκδήλωση της Ασιακής Ένωσης Καβάλας αφιερωμένη στην ημέρα της γυναίκας. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος Όλγα Ζιόρη, που αναφέρθηκε στην κακοποίηση και την άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες. Η ημέρα της γυναίκας έχει διτό συμβολισμό. Από τη μία γιορτάζουμε τις σημαντικές νίκες του γυναικείου κινήματος και όλους αυτούς τους αγώνες για ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς. Από την άλλη, είναι μία ημέρα απολογισμού και προβληματισμού, καθώς οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο δεν έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα σήμερα στον κόσμο που να έχει καταφέρει να επιτύχει την πλήρη ισότητα των δύο φύλων και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο βιασμός και η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί και όπλο πολέμου με στόχο τη σωματική, ψυχολογική και πολιτιστική εξόντωση ενός πληθυσμού. Αλλά έχει εξελιχθεί και κατά κάποιο τρόπο σε κουλτούρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή για να δείξουμε ότι μέσα σε μια κοινωνία η σεξουαλική βία πολλές φορές είναι όχι μόνο συχνή, αλλά και αποδεκτή με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Βλέπουμε πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και απλούς πολίτες να δικαιολογούν ή και να πενοχοποιούν την πράξη του βιασμού. Θύματα βιασμού αντιμετωπίζουν λιθοβολισμό ή και βουρδουλιές γιατί σπήλωσαν την τιμή της οικογένειας. Οι αρχές δίνουν ελαφρυντικό στους δράστες καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που όπως λένε διαπράχθηκε για την προστασία της τιμής της οικογένειας. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα λόγω του φίλου της, πολλαπλασιάστετες για να κατανοήσετε τις δυσκολίες της περιπτώσης των γυναικών μελών ευάλωτων ομάδων, όπως οι έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες Ρωμά, οι γυναίκες μετανάστριες ή οι γυναίκες με αναπηρία. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Τάσιας Προέδρου του Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, Μαρίας Πίνιου Καλής, η οποία ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια, αλλά απεβίωσε στις 28 Ιανουαρίου υποκύπτοντας σε ανακοπή καρδιάς. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας είχε προγραμματίσει στη σημερινή εκδήλωση να βρίσκεται και η κυρία Μαρία Πίνιου Καλή. Ωστόσο, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λένε. Είχε φύγει για ταξίδι πολλές φορές στη ζωή της η Μαρία, αλλά αυτή τη φορά δεν επέστρεψε. Ακόμα και ο θάνατός της συνδέθηκε απόλυτα με τις επιλογές που είχε κάνει στη ζωή της. Έπαθε ανακοπή καρδιάς, ανεβαίνοντας στο βήμα εκδήλωσης για τη δημοκρατία, τη Χούντα, τα βασανιστήρια, μια συμβολική μέρα, την 17η Νοεμβρίου 2014, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Από τότε δεν κατάφερε να επιστρέψει στη ζωή και έφυγε οριστικά τη Δευτέρα πρωί στις 26 του Γενάρη. Ο κύριος Αθανασίου έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που γέννησαν το φεμινιστικό κίνημα και οδήγησαν στην καθιέρωση της ημέρας της γυναίκας. Να ευχαριστήσω τη Θασιακή Ένωση Καβάλας δια του Προέδρου της του κυρίου Τσιλογιώργη για τη σημερινή τιμητική πρόσκληση και να κάνω να επιχειρήσω, όπως σας είπα, αυτή την μικρή ιστορική αναδρομή στο κίνημα των γυναικών και στην προσπάθειά τους για κατάκτηση ισονομίας και συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Στα 1791 έχουμε εμφάνιση στη Γαλλία πολλών γυναικείων λεσχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις πρώτες εκδηλώσεις της φεμινιστικής ιδέας που αρχίζει να επιβάλλεται σιγά σιγά ως κίνημα. Η Ολέμ ντε Κρουζ εισήγαγε την έννοια του φεμινισμού με μια διακήρυξη των δικαιωμάτων των γυναικών, στην οποία υποστήριζε τα αστικά και πολιτικά τους δικαιώματα και προέβαλε τους ιδεολογικούς λόγους για τους οποίους διεκδικούσαν οι γυναίκες τα δικαιώματα αυτά.